Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη, 10 του μηνός, 10 δεκάτου του 2018. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4 σε μια πολύ πολύ δύσκολη ημέρα, σε μια πολύ δύσκολη εκπομπή από τις πιο δύσκολες. Θα πάμε μέχρι τις 8 και θα πούμε όσα είναι στην και ανώλευκη επικαιρότητα, αν και επαναλαμβάνω, μόνο για εκπομπές δεν είμαστε σήμερα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σοκ σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή από τον χαμό της Ελπίδας που σε πολύ μικρή ηλικία μας άφησε σήμερα και έχουμε να πούμε. Η Ελπίδα ήταν ένα κορίτσι που αγαπούσε πάρα πολύ τον Ηρακλή, μια οπαδός του Ηρακλή που τον τελευταίο 1,5 χρόνο ταλαιπωρήθηκε όσο λίγη αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της. Νομίζω λίγο πολύ, αν κάποιος μπει στη διαδικασία σήμερα να κάνει μια βόλτα στο Facebook και ανεβάσει και δει, συγγνώμη, τις εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες φωτογραφίες της που έχει ανεβάσει ο καθένας ξεχωριστά στον τοίχο του και τις λέει καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και φυσικά συλληπτήρια στην οικογένειά της, θα διαπιστώσει ότι ήταν ένα πολύ οικείο πρόσωπο, μια κοπέλα που είχε αφιερώσει πολύ μεγάλο χρόνο της ζωής της στον αγαπημένο της Ηρακλή, με ταξίδια, με εγκρομές, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ήταν παντού και στο πέταλο με τη φωνή της και ταλαιπωρήθηκε, όπως είπα νωρίτερα, πάρα πολύ τον τελευταίο ένα χρόνο με μια πολύ πολύ σπάνια ασθένεια. Μια ασθένεια που δυστυχώς σε βάζει κάτω και όσο και να το παλεύεις, γιατί η Ελπίδα το πάλεψε, προσπάθησε πάρα πολύ, έδωσε τη μάχη της, δεν καταφέρνεις. Είναι χωρίς επιστροφή αυτή η ασθένεια και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, λίγο πάνω από τα 40 χρόνια, η Ελπίδα μας άφησε και φαίνεται από το τι έχει προκαλέσει αυτή η είδηση σήμερα σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Ήδη έχω μπροστά μου ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10, ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής, ανακοίνωση από το Βολεϊκό Ηρακλή και φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτό. Φυσικά ως εκπομπή, να της πούμε καλό παράδεισο, είδα μια φίλη, έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές στα γήπεδα και σε εκδρομές και εκτός έδρας όλα αυτά τα χρόνια. Βρισκόμασταν συχνά κάθε εβδομάδα στους χώρους στα γήπεδα που ο Ηρακλής έδινε τις δικές του μάχες και ήταν ένα πολύ πολύ απλό κορίτσι που αυτό που ήθελε το έκανε πράξη, να βγάζει το λαρέγγι της για τον Ηρακλή, να τραγουδάει για τον Ηρακλή, να τον αγαπά όσο λίγη. Και επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα και ένα πένθος για όλο το σύλλογο, για όλη την οικογένεια. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι, τέτοια Ηρακλάκια, τέτοια παιδιά, ο σύλλογος θα πρέπει να τα έχει μπροστά. Και τα έχει μπροστά. Αποδείχθηκε σήμερα. Μακάρι όλη αυτή η αγάπη που μεταφέρεται σήμερα προς το πρόσωπο της Ελπίδας να μπορούσε να την κρατήσει τη ζωή. Μακάρι αυτό το χρόνο που έδινε την πολύ πολύ δύσκολη μάχη της να μπορούσαμε όλοι μαζί και με αυτή την ενέργεια που σήμερα μεταφέρθηκε όλη την ημέρα από το πρωί μόλις έγινε γνωστή η είδηση να μπορούσε να φέρει το χρόνο πίσω και η Ελπίδα να είναι κάπου έξω τώρα και να μας ακούει, απλά να της λέμε μια καλησπέρα. Και επειδή αυτό που της άρεσε πάρα πολύ είναι να πηγαίνει στο γήπεδο και να μην σταματά δευτερόλεπτο να τραγουδά, στην κυριολεξία όμως, ήξερε τα συνθήματα, επειδή την γνωρίζω καλά, απ' έξω και ανακατωτά, Δημήτρη μου, έτσι θα την, δεν θα την αποχαιρετήσουμε, θα την πούμε καλή αντάμωση, αλλά με τον τρόπο που η ίδια αγαπούσε.
Η ελπίδα κάπου ζήσει μένει στην ιστορία. Αυξάνει τον αριθμό πολλών, πάρα πολλών, που έχουν φύγει, ειδικά και σε μικρή ηλικία. Και το πέταλο μεγαλώνει, μεγαλώνει εκεί ψηλά. Την αγαπούσαμε, την αγαπάμε και θα την αγαπάμε, και αν μου επιτρέπετε δημόσια και μία συγγνώμη για το ότι δεν καταφέραμε να τις αυξήσουμε τα χαμόγελα. Σε κάτι τόσο πολύ δύσκολο που ήρθε ξαφνικά στη ζωή της. Να διαβάσω, Δημήτρη μου, τις ανακοινώσεις. Αρχικά να ξεκινήσω από την αυτόνομη θύρα 10. Κρίμα και άδικο, μια τόσο νέα κοπέλα κοντά στον Ηρακλή και στο σύνδεσμο. Θα μας λείψει ελπίδα, εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Για όσους έφυγαν νωρίς, χίλια χρόνια Ηρακλής. Από την ΠΑΕ Ηρακλής η ανακοίνωση, ο πρόεδρος, σύσσωμο, το διοικητικό συμβούλιο και όλοι οι εργαζόμενοι της ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζουν τη βαθιά οδύνη και τα θερμά τους συλληπιτήρια στους οικείους της φιλάθλου της ομάδος μας Ελπίδας Καπουζήσι. Ο πρόωρος χαμός της κόρπισε θλίψη στην κιανόλευκη οικογένεια, η οποία με απόλυτο θαυμασμό αναγνωρίζει τη σκληρή μάχη που έδινε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ως γνήσια μαχήτρια της κερκίδας, η Ελπίδα έδωσε τον αγώνα με απαράμιλο σθένος και μια αξιοθαύμαστη υπερηφάνεια μέχρι τέλους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Για όσους έφυγαν νωρίς, χίλια χρόνια Ηρακλής. Και το τμήμα Βόλεϊ φυσικά, το κιανόλευκο ΤΑΑ, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό της Ελπίδας, μιας νέας κοπέλας που έφυγε πάνω στην ακμή της, τα θερμότερα συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Καλό παράδεισο, Ελπίδα, τραγουδάς μαζί μας. Όσοι θέλουν να τη συνοδεύσουν αύριο για το επόμενο πέταλο, για εκείνο το πέταλο που γίνεται χαμός, πραγματικά γίνεται χαμός, αν σκεφτεί ο καθένας μας φίλους, συγγενείς που έχουμε χάσει, γνωστούς, Ηρακλειδείς που είναι εκεί ψηλά, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός. Χαμός όμως. Με την έννοια το να δημιουργούν πέταλο φοβερό εκεί πάνω. Όσοι λοιπόν θέλουν να είναι κοντά της μέχρι το επόμενο πέταλο, να ενημερώσουμε, μιας και υπάρχει και σχετική ενημέρωση από τους δικούς τους ανθρώπους, ότι η σωρός της Ελπίδας βρίσκεται στην οδό Πάτμου 2 στην Καλαμαριά. Και αύριο η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου Θέρμης, εκεί στα κημητήρια, στις 12:15 το μεσημέρι. Παναλαμβάνω, αύριο στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26. Blue Libero, το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr, για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνεται κάποιος και έχει να κάνει με την οικογένεια του Ηρακλή, γιατί όλα αυτά τα 12-13 χρόνια που είναι εν ζωή η ώρα για μπλε, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είμαστε κάπως έτσι. Συνήθως λέμε το κλισέ ότι η ζωή συνεχίζεται και πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να δούμε την καθημερινότητα και να δούμε τα νέα του Ηρακλή και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλο κτλ. Οκ, θα το κάνουμε, αλλά σε τέτοιες απώλειες, σε τέτοιες ηλικίες, μια κοπέλα που διψούσε για Ηρακλή, είναι πολύ δύσκολο για όλους. Και το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή, δεν σας διαβάζω, δεν έχει έρθει ούτε ένα μήνυμα και νομίζω είναι δεικτικό. Είναι δεικτικό του πένθους που επικρατεί σήμερα στην κιανόλευκη οικογένεια,
Και είναι δεικτικό και όλο αυτό που γίνεται στο Facebook και όχι μόνο, και με τις ανακοινώσεις που έχουν βγει, γιατί okay, η ζωή συνεχίζεται, okay, πάμε παρακάτω, εμείς που είμαστε εδώ, οι άλλοι, οι υπόλοιποι μάλλον, είναι ψηλά, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι εύκολο χωνεύτα στη ζωή, όσο και αν λέμε αυτό το κλισέ ότι πάμε παρακάτω. Και επειδή αυτό το κορίτσι πάντα χαμογελούσε, μα πάντα, ακόμα και στο τέλος που είδα σήμερα μια σχετική φωτογραφία, παρά το ότι φαινόταν το πόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί, ήταν μέσα στο χαμόγελο και θυμήθηκα σήμερα μια έτσι, ιστορία, κάτι που μας συνέβη, πρόπεση νομίζω ήταν, το 16 πρέπει να ήταν, τελευταία αγωνιστική, αδιάφορο μάτσο, ο Ηρακλής είχε παραμείνει στην κατηγορία, έπαιζε στην Κομωτινή με τον Παθρακικό, είχε κερδίσει 3-1-3, κάπου εκεί, 3 γκολ Λεωζίνιο κτλ. Και είχαμε καλές σχέσεις και με την ίδια και με κοινούς φίλους και φίλες της κτλ. Στην επιστροφή ενημερώνομαι γιατί εγώ φεύγω συνήθως τελευταίος, όπως και άλλοι συνάδελφοι από το γήπεδο, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο αυτοκίνητο πρέπει να ήμουν με τον αγαπημένο μου παππού και με τον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, και ενημερωνόμαστε από τα κορίτσια και τον Άλεξ που ήταν μαζί τους ότι έχουν πρόβλημα με το αυτοκίνητο και είχαν φάει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, περιμέναν η Ελπίδα και οι υπόλοιποι ώρες εκεί για να φτάσουμε κοντά τους, γιατί ήταν στο πουθενά, πραγματικά Δημήτρη μου, ήταν στο πουθενά το αμάξι, έπρεπε κάποιος να πάει να τους βοηθήσει και ευτυχώς είχαμε βρεθεί εμείς, γιατί επαναλαμβάνω, φεύγουμε τελευταία από τα παιχνίδια, συνεντεύξη τύπου να γράψεις, να κάνεις, να ράνεις, και την έβλεπα εκεί, παρά το ότι ήταν με στα νεύρα για όλο αυτό που έγινε. Το χαμόγελο ήταν χαμόγελο. Δεν έφευγε ποτέ από το Ελπιδάκι. Και εντάξει. Και φαντάζομαι ότι θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, το λιγότερο. Και το Σάββατο μάλλον, που έχουμε τα δύο ραντεβού, θυμίζω, στις 4:30 το φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το Καφτανζόγλιο. Και λίγο αργότερα στις 6 υπάρχει το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καρδίτσα στο Ιβανόφιο. Εκεί θα ήταν η ελπίδα, σίγουρα. Για την δεύτερη αγωνιστική της Α2. Επαναλαμβάνω, το ξέρω, λαμβάνω παράπονα για το 4:30 του ποδοσφαίρου, γι' αυτό και πήγε 6 στο μπάσκετ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω ποδοσφαιρικός Ηρακλής από ό,τι μας είπαν, οπότε αυτή η ώρα ήταν αναγκαίο κακό, το να παίξει ο Ηρακλής 4:30 με τον Απόλλωνα. Μπορεί ο κόσμος να δει ολόκληρο το ημίχρονο, να δει και αρκετό από το δεύτερο, και 6 παρά
5, να παρά 10, όποτε θέλει, να πάει να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που ξέρει για να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το παιχνίδι με την καρδίτσα. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει 8 παρά μια συζήτηση με έναν από τους καλαθοσφαιριστές της ομάδος για να μιλήσουμε και για την νίκη που προήλθε στην πρεμιέρα, στο ψυχικό, αλλά και το παιχνίδι φυσικά που έρχεται του Σαββάτου. Η ομάδα μπάσκετ, μιας και το αναφέραμε, προπονείται κανονικότατα σε εντατικούς ρυθμούς εν ώψη του Σαββατιάτικου μάτς. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Η ομάδα που θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε, όσοι δεν μπορείτε να είστε στο Ιβανόφιο το Σάββατο στις 6 σε live streaming από το κανάλι του Ηρακλή στο YouTube. Και ευτυχώς που φέτος επιτρέπεται αυτό, γιατί πέρυσι η ΕΟΚ από ένα σημείο και μετά μας το κόψε και δεν μπορούσαμε να βλέπουμε τον Ηρακλή ούτε διαδικτυακά. Για τον κόσμο, παραλαμβάνω, που δεν μπορεί για χύψη λόγους να είναι στο Ιβανόφιο. Πάλι καλά που έδωσε άδεια, γιατί ξέρει και η ίδια θα ήταν άσχημο για δεύτερη σερή χρονιά, ενώ η ΕΡΤ έχει πάρει τα δικαιώματα και της αλφαδιάνδρος στο μπάσκετ, να μην επιτρέπει στις ομάδες. Εντάξει, για τον Ηρακλή μας ενδιαφέρει να δείχνουν μέσω YouTube τα παιχνίδια. Γιατί παίρνεις τα δικαιώματα, δεν δείχνεις κανένα μάτς, γιατί πέρυσι πώς ανάδειξε, να δείξε 5, μπορεί να λέω και πολλά, η ΕΡΤ για την Α2. Ηρακλή να είδαμε 2, μπορεί να λέω και πολλά πάλι. Ένα στο χολαργό θυμάμαι, δεν θυμάμαι άλλο, τέλος πάντων. Τουλάχιστον φέτος η ΟΚ δίνει το OK για τέτοιες μεταδόσεις μέσω YouTube. Στο ποδόσφαιρο ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος και μεγαλομέντοχος Ηρακλής, βρίσκεται, όπως αναφερθήκαμε και χθες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφια. Περιμένει να ενημερωθεί και αυτός πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ώστε να κανονίσει ένα νέο ταξίδι, να το προγραμματίσει και να έρθει εδώ. Δεν έχουμε ενημέρωση, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση ότι έγινε ή θα γίνει σήμερα ραντεβού με τον κύριο Βασιλιάδη. Στο διάλειμμα ίσως επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λεουτσάκο, μήπως έχει να μας πει κάτι, τον πρόεδρο της Football League, τουλάχιστον έστω και εκτός αέρα να μας δώσει μια ενημέρωση, γιατί υποτίθεται ήταν να γίνει την Δευτέρα η συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, πήγε σήμερα. Άμα δεν γίνει και αυτήν την εβδομάδα, ούτε το 21 βλέπω εφικτό, ούτως ή άλλως το 14. Από ό,τι φαίνεται το φάγαμε. Γι' αυτό και οι ομάδες κλείνουν φιλικά, όπως ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα Σμύρνης, το Σάββατο στο Καφθατζόγλιο. Αλλά να δούμε αν θα γίνει και 21 το Ηρακλής Ηρόδοτος. Που Ηρόδοτο ακούμε και Ηρόδοτο δεν βλέπουμε ακόμα. Yeah.
Εχθές ακούσατε για αρκετά λεπτά της ώρας τον κύριο Νίκο Υψηλάνδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Ηρακλής, να μας μιλά για αυτή την καμπάνια με τους καναπέδες, η οποία είναι πραγματικά εκπληκτική. Εκπληκτική, δηλαδή για ακόμα μια φορά δίνω τα συγχαρητήριά μου και θα το λέω συνέχεια. Σε αυτούς που είχαν και έχουν τέτοιες ιδέες. Και το κακό όλα αυτά τα χρόνια στον Ηρακλή δεν είναι ότι υπήρχε έλλειψη ιδεών, ήταν ότι υπήρχε έλλειψη πράξεων για πολλούς και διάφορους λόγους. Ιδέες πάντα υπήρχαν, μπορεί όχι τόσες και πρωτοποριακές και έτσι απίθανες, αλλά δεν είχαμε πράξεις σε πολλά επίπεδα, σε πολλά μέτωπα. Με μία γρήγορη ματιά, θα βάλω τώρα τον Δημήτρη, θα τον κάνω τεστ στο ημίχρονο, να μπει σε όλα τα αθλητικά site της Ελλάδος σήμερα. Σε όλα. Από σχεδόν όλα, όχι από, σε σχεδόν όλα, σχεδόν κεντρικά θέματα, είναι το σημερινό νέο βίντεο της Ηρακλής, με την Ήρα την Κατσούδα, την ηθοποιώ μαζί με τον Ανδρέα, που κάνουν υπέροχο stand-up comedy, που έχουν γυρίσει αυτό το βιντεάκι που συμμετέχει και ο Γιαννίτσης και κουβαλάει τον καναπέ και τα λοιπά. Θα ασχοληθούμε αύριο και μεθαύριο περισσότερο με αυτό και μπαίνοντας έτσι και σε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Αυτό κάτι λέει, ότι ναι, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Φυσικά και δεν πέθανε που πέρυσι τέτοιο καιρό πολλοί μας λέγανε εδώ στην πόλη ότι πάει πέθανε Ηρακλής στη Γάμα Εθνική, ξεχάστε τον, θα πέσει τοπικό. Που πέρυσι τέτοιο καιρό, 10 Οκτωβρίου, Δημήτρη μου, είχε δεν είχε 12 παίκτες ο Ηρακλής. Πέρυσι 10 Οκτωβρίου. Είχε δεν είχε 12 παίκτες που τραβιότανε στις καρίτσες. Και βλέπετε, δεν θέλει πολύ για να ασχοληθεί ξανά όλη η Ελλάδα μαζί του. Ασχολήθηκε το καλοκαίρι όλη η Ελλάδα λέγοντας ότι τι κάνατε στον Ηρακλή και δεν το κάνετε στον Παναθηναϊκό. Όλη η Ελλάδα. Και ασχολείται και τώρα. Για άλλο τρόπο. Με άλλον τρόπο. Διαφήμιση είναι και αυτό. Προβολή είναι και αυτό. Και για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια σε όσους είχαν και έχουν αυτές τις ιδέες, γιατί δεν τελειώνουν εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα τέτοια. Πόσο μάλλον που αυτό με τους καναπέδες είναι και για καλό σκοπό, έτσι. Για σημαντικό σκοπό. Και θα το διαβάσω ακόμα μία πριν πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη μου. Όσοι λοιπόν πηγαίνουν καναπέδες στη Μίκρα, στην Ηρακλής, κερδίζουν αυτόματα ένα εισιτήριο διαρκείας και οι καναπέδες αυτοί θα δοθούν στο Σωματείο Ρετό Ελλάς Πρόσκληση της Ελπίδας, που είναι μια ΜΚΟ με κοινοφελή, κοινωνικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ένα δίκτυο αλληλήγγυας και συνεργατικής οικονομίας με σκοπό την ψυχική, πολιτιστική και πνευματική βοήθεια στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και ιδιαίτερα τους τοξικομάνης. Τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν όλες τις θύρες εκτός των VIP. Όσοι λοιπόν θέλετε να το πάρετε απόφαση και να μην κάθεστε φέτος στους καναπέδες αλλά στο Καφτανζόγλιο, μπορείτε να το κάνετε. Όσοι έχετε καναπέδες που δεν τους χρησιμοποιείτε, μπορείτε να το κάνετε. Και τέλος πάντων, το μήνυμα είναι τέτοιο που τα λέει όλα από μόνο του. Η ελπίδα, το ελπιδάκι μας δεν ήξερε τι θα πει οι καναπές, γιατί κάθε αγωνιστική ήταν στο γήπεδο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Επαναλαμβάνω, σε μια πολύ δύσκολη ημέρα. Και αύριο δύσκολη θα είναι, αλλά η είδηση είναι αυτή που δεν χωνεύεται με τίποτα. Την καλησπέρα μου στον πατέρα Βασίλειο που ακούει εδώ την ώρα για μπλε χρόνια τώρα και τον ευχαριστώ πολύ.
Γιώργη, βαθύτατα συγκινημένο για τον θάνατο τη νεαρή κοπέλα τη Ελπίδα, ο Θεό να την αναπαύσει. Ήδη την έγραψα στο δίπτυχό μου και θα την μνημονεύω σε κάθε θεία λειτουργία. Αιωνία η μνήμη Ελπίδα. Ευχαριστώ, πάτερ μου. Ευχαριστώ. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 blue libero παπάκι yahoo.gr. Γεια σου, Λία μου. Καλησπέρα. Το ξέρω. Το ξέρω ότι ήταν μία αναστρέψιμη κατάσταση. Αλλά η ηλικία είναι τέτοια που ό,τι και να είναι, η απώλεια είναι απώλεια. Μαζί μας παραμένουν οι χορηγοί μας, τα υπέροχα ρούχα IB, Ηλιάδης Μπάμπης. Στην Σκρά θα πάτε, Σκρά 14 με Φλέμινγκ γωνία, στους αμπελόκηπους. Χιλιάδες, όταν λέμε χιλιάδες, χιλιάδες, επώνυμα ελληνικά ρούχα, και ανδρικά και γυναικεία, χοντρική, λιανική. Και φυσικά ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του. Υπάρχει και διακοσμήτρια για τους χώρους σας, στα δύο καταστήματα. Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Μπείτε και στο carfoplus.gr να δείτε τα πάντα. Πάμε να πούμε περισσότερα πράγματα για την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη Καλατζίδη που είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Συγχαρητήρια για την νίκη στην πρεμιέρα. Νομίζω ότι μετά από αυτό που συνέβη στο κύπελο το είχατε πολύ ανάγκη και για ψυχολογικούς λόγους, φαντάζομαι, έτσι. Σίγουρα, εντάξει. Ήταν μια δυνατή σφαλιάρα αυτό που έγινε στο μεγάλο στο μάτς του κυπέλου. Βέβαια, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έγινε για καλό, γιατί έδειξε πάλι ο πρόεδρος και η διοίκηση ότι είναι κοντά στην ομάδα, ότι στηρίζει το όραμά του και έκανε δύο πολύ καλές. Έγινε ανακλαστικά, ναι, γρήγορα, ναι. Κατευθείαν και ουσιαστικά, εντάξει, πέρα ότι εντάξει μας πόνεσε γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε στο κύπελο, αλλά ουσιαστικά ξέρουμε όλοι ότι αυτό που θέλουμε είναι να πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με νικηφόρα εκτός έδρα, σε μια επικίνδυνη έδρα. Βέβαια, εντάξει, δεν κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, το ψυχικό δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα, ναι, όσο ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως το χρειαζόμαστε, να πω, όπως είπες και εσύ, και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά κυρίως και για τους βαθμολογικούς λόγους. Από εδώ και πέρα δεν έχει με μισό πόντο, με ένα πόντο, με 20, με 10, δεν έχει σημασία. Από εδώ και πέρα είναι Σάββατο με Σάββατο η ομάδα να κερδίζει. Και μιας και το αναφέρεις, Δημήτρη, και έχεις απόλυτα δίκιο, το με 10 ή με μισό πόντο, πώς θα ήταν η καρδίτσα, ο επόμενος αντίπαλός σας, αν ερχόταν με το να χάσει αυτή ένα πόντο, παρά με το να κερδίσει, γιατί κέρδισε ένα πόντο στην πρεμιέρα. Κέρδισε σίγουρα για την καρδίτσα. Και ναι, κρατάει αυτό, έτσι, ναι, κρατάει ότι κέρδισε, δεν την ενδιαφέρει αυτό, ότι είναι ένας πόντος. Η καρδίτσα θα έχει θέματα, ξέρουμε όλοι ότι εντάξει, είμαστε το φαβορί, η καρδίτσα δεν έχει να χάσει τίποτα, άμα έρθει και χάσει το Ιβανόφιο, εμείς μόνο έχουμε να χάσουμε, είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, έχει και έμπειρο προπονητή και έμπειρα παιδιά, η οποία έτσι όπως βλέπω το πρωτάθλημα θα παλέψει για την πεντάδα. Και είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, θα πρέπει να προσεχθούμε πάρα πολύ σοβαρή. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα τα δύο τα νέα τα παιδιά ήταν μαζί μας δύο μέρες, παρόλα αυτά δώσανε τον καλύτερο τους αυτό το Σάββατο στο ψυχικό. Δουλεύουμε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να συνεχίσουμε τα νικηφόρα αποτελέσματα και συνεχίζοντας αυτό που έγινε στο ψυχικό, να κερδίσουμε το μάτς με την καρδίτσα. Που είναι, επαναλαμβάνω, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτά που δουλεύουμε όλη τη βδομάδα. Θα έχετε βέβαια και το γνωστό όπλο του Ιβανοφίου, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Μετά από καιρό. Ο μπορεί να είναι μουδιασμένος με τα περσινά, αλλά ξέρουμε ότι είτε από τη μία είτε από την άλλη, ότι ξέρουμε ότι θα είναι εκεί και θα μας στηρίξει. Και όταν βλέπει την προσπάθεια που κάνουμε και πιστεύω θα είναι ακόμα πιο κοντά μας. Είσαι ο αθλητής που συνεχίζει στην ομάδα και θυμάμαι τον εαυτό μου μέσα στο καλοκαίρι να λέω ότι
Το μοναδικό συμβόλαιο που υπάρχει στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Γιατί υπήρξαν κάποιες μέρες που όντως ήσουν εσύ. Και υπήρξε αρκετή καθυστέρηση. Είπες νωρίτερα για τη δουλειά και με αφορμή αυτό που θυμήθηκα τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί ήρθαν λίγο αργότερα τα περισσότερα παιδιά. Για να μην πω πολύ αργότερα, λέω λίγο αργότερα. Και ήρθαν και αυτές οι δύο οι αλλαγές τώρα που έγιναν. Λίγουρα. Θα χρειαστείτε, Δημήτρη, πολύ χρόνο από ότι θα χρειαζόταν μια ομάδα αν ξεκινούσε λίγο πιο κανονικά, μπορώ να το θέσω έτσι την προετοιμασία. Λίγο πιο κανονικά. Κοίτα, όσοι είμαστε στην ομάδα, όπως λες, ήταν μόνο το δικό μου το συμβόλαιο, ξέρουμε ότι ο πρόεδρος επειδή είχε προβλήματα, ουσιαστικά καθυστέρησε το σχεδιασμό της ομάδας. Ναι. Παρ' όλα αυτά μείναμε 5 παιδιά από πέρυσι. Μπορεί να σχεδιάσετε και είναι κάποιοι στόχοι που είχαν όσον αφορά μεταγραφών το καλοκαίρι να μην μπορέσανε δηλαδή να υλοποιηθούν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όχι, γιατί έχουμε ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το ότι η ομάδα σου με καθυστέρησε όσον αφορά αυτό το κομμάτι για να προσαρμοστεί παραπάνω. Mm-hmm. Δεν, ουσιαστικά ο χρόνος που χρειάζεται είναι που γίνανε αυτές οι δύο αλλαγές την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια το ένα το παιδί... Ο Πολυτάρχου δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο. 17 πόντους στο πρώτο μάτς βοήθησε κατευθείαν. Πέρα από τους 17 πόντους, αυτό θα σου λέω και για τα δύο παιδιά. Ναι. Ο Ρουτκάουσκας είναι ένα παιδί που πρόπερση πάλι παίξαμε μαζί. Mm-hmm. Το ξέρουμε, μας ξέρει τι χρειάζεται. Και απ' την άλλη ο Πολυτάρχου είναι ένα παιδί που έρχεται από το Περιστέρι. Ξεκίνησε πάλι τη σεζόν στο Περιστέρι. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και είναι παίχτης που για να παίζει καλή ομάδα και το έδειξε και με το καλημέρα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει ότι χρειαζόμαστε χρόνο προσαρμογής των παιδιών. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι ο χρόνος, επειδή ήρθανε την τελευταία εβδομάδα, για να βρούμε πάλι όλοι τους ρόλους μας και να βρει η ομάδα τη χημεία της. Και φυσικά με τα θετικά αποτελέσματα δουλεύεις ακόμα καλύτερα μέσα στη εβδομάδα. Ακριβώς, σίγουρα. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι ότι οι νίκες σου δίνουν πάτημα για τη συνέχεια. Πόσο δύσκολο διαχειρίσιμο ήταν αυτό που έγινε η σφαλιάρα που είπες νωρίτερα στην Αθήνα από τον Διαγόρα? Γιατί όντως ήταν κάτι που φαντάζομαι κανείς δεν το περίμενε, ειδικά το πρώτο ημίχρονο να βλέπει κάποιους 62 πόντους. Εντάξει, 62 πόντοι, εντάξει, σίγουρα έγινε πολύ δώρος, πολύ κουβέντα για τους 62 πόντοι που πάγαμε στο ημίχρονο. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι χάσαμε εύκολα. Σίγουρα υπήρχε, από εκεί που υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε η αμφισβήτηση, υπήρχαν και όλα αυτά τα θέματα που τελικά, στην τελική πιστεύω ότι έγινε για καλό. Μπορεί να κάνει καλό, λες, Ήταν δύσκολο, είχαμε το τουρνά στον Πολύγυρο, ναι. Νιώθαμε δηλαδή, από εκεί που είχαμε ξεκινήσει καλά και νιώθαμε καλά, δουλεύαμε καλά, μπαίνει αυτό που λες το αρνητικό μπαίνει στο μυαλό και των αθλητών και σε όλη την ομάδα από ότι... Καταλαβαίνω και από αυτά που μου στέλναν και από τα μέσα δικτύωσης ότι υπήρχε δηλαδή μια αρνητική ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα. Λογική αντίδραση με αυτή τη σφαλιάρα, ξαναχρησιμοποιώ τη λέξη σου, γιατί νομίζω είναι κατάλληλη λέξη για εκείνο το απόγευμα. Ναι, ήταν μια καλή σφαλιάρα, αλλά πάλι επαναλαμβάνω ότι ο πρόεδρος έδειξε ότι στηρίζει την ομάδα και ότι προσπαθεί και ό,τι περνάει από το χέρι να κάνει το καλύτερο έτσι ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει. Αλήθεια είναι, υπήρξε άμεση αντίδραση σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Είσαι πάρα πολύ... Και ο Ιωνικός έχασε την έδρα του... Από τον Ιπποκράτη, στο κύπελο. Από τον Ιπποκράτη. Ναι. Πέρυσι το Περιστέρι πήγε στη νίκη ομάδα Β' Εθνικής, τα χαρτιά, και έχασε στο κύπελο. Εντάξει, υπάρχει, καταλαβαίνουμε ότι και ο κόσμος του Ηρακλή το θέλει πολύ... Υπάρχει η περσινή χρονιά για αποτυχημένη. Είναι τα 8 χρόνια περισσότερο, Δημήτρη, νομίζω, παρά η ήττα από τον Διαγόρα. Εντάξει, τα 8 χρόνια που είναι η ομάδα στην Α2 ουσιαστικά, άμα τα βάλουμε κάτω με αριθμού, σίγουρα την ιστορία του Ηρακλή δεν είναι... πολύ λίγες ομάδες μπορούν να συγκριθούν. Αλλά παρόλα αυτά, άμα τα βάλουμε κάτω και δούμε τα roster, τα budget και όλα, εντάξει, δεν είναι ότι 8 χρόνια, δηλαδή για μένα... Προσωπικά, ναι, ως νούμερο, όχι ότι 8 χρόνια έκανε πρωταθλητισμό για να ανέβει. Ναι, είναι το 8 χρόνια και πειράζει, αλλά άμα τα δούμε εντελώς ψυχρά και καθαρά με τη λογική, ναι, είναι ουσιαστικά ότι πέρυσι η ομάδα χτίστηκε με πολύ γεμάτο ρόστερ και ουσιαστικά είχε το καλύτερο μπάντετ μαζί με το Περιστέρι
το πιο γεμάτο ρόστερ και δεν κατάφερε να ανέβει. Για μένα η περσινή χρονιά ήταν η πλήρης αποτυχία. Και πρόπερση, μην ξεχνάς ότι αν η ομάδα κέρδιζε μέσα στο Κερατσίνι την πρώτη-τελευταία αγωνιστική, θα είχε ανέβει ναι. απευθείας. Δεν θα έπαιζε ούτε μπάρα. Ωραία. Άμα τα βάλουμε κάτω από αυτό το πάρο. Μα φτάσαμε στην πηγή πρόπερση. Ναι, και άμα θυμάστε, ναι. πέρα από αυτό το ματ, στο πρώτο ματ το play-off τραυματίστηκε ο Τότσιος. Δεν έπαιξε καθόλου στα play-off. Και δεν ακολούθησε καθόλου, ναι, σωστά. Δεν έπαιξε καθόλου τα δύο ματ. Δηλαδή, εντάξει, λέμε ότι και πρόπερση τερματίσαμε με 4 σίτες, στη ίδια βαθμολογία με τον Πανιόνιο. Δεν είχαμε το goal average. Και δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω, εκείνη τη χρονιά ήταν ο Φάρος, ήταν ο Δούκας. Mm-hmm. Ακόμα δεν ξέρω δε, τώρα, δεν λέμε λόγω μπάντι. Μπορεί και ο Αστακός να είχε παραπάνω μπάντι. Και ο Πανιόνιος που στην ισοβαθμία πήρε την πρωτιά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εκείνη τη φωνιά εγώ δεν τη θεωρώ αποτυχημένη. Φτάσαμε στην πηγή. Πολύ και για... Νομίζω ότι η πρόπερση η Δημήτρη ήταν κοντά. Πιο κοντά σε σχέση με πέρυσι, έτσι όπως έγινε μετά. Ναι, ναι, ναι. Η ομάδα, το ρυθμός που είχε και το τέτοιο φυσικά. Ναι. Άμα τα βάλουμε και κάτω, κρυφτήκαν πολλά μάτς στο τέλος που ήμασταν τυχεροί, ήταν μετά ικανότητα. Ήταν πολλά. Η προπέρσινη χρονιά, έτσι όπως πήγε, ήταν η ομάδα για να βγει. Κακά τα ψέματα. Πέρυσι μας πλήγωσε και αυτή η χαζομάρα που δεν αλλάζει. Και εδώ, ως επαγγελματίας παίκτης, θα ήθελα την άποψή σου. Δηλαδή, πρέπει να είναι η Α2 η μοναδική κατηγορία στον πλανήτη που οι ομάδες κουβαλούν τα μεταξύ τους μάτς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Το κάνουν τώρα, ναι, τα τελευταία χρόνια η ΟΚ ψάχνει πράγματα. Εντάξει, ναι, και εγώ δεν συμφωνώ. Εφόσον θέλουν πλέον, θα τα κάνουν με τέτοιο. Ας τα κάνουν τα play-off. Όπως τα κάνουν παντού. Μεγάλες κατηγορίες, αλλά ναι, και στην Α2 Ιταλίας, στην Α2 Ισπανίας. Ναι. Ας κάνουν play-off αν θέλουν να το έχουν πιο ανταγωνιστικό. 1-8 να παίζουν κανονικά, όποιος είναι πιο φορμαρισμένος εκείνη την περίοδο, να κρατήσει και καλά την έδρα του. Εντάξει. 2-7, 3-6 και τα λοιπά. Ναι, αν θέλουν να το κάνουν έτσι. Ναι. Εντάξει, αλλά πάλι αποφασίζουν, εντάξει, δεν. Πόσο τσατισμένος και πεισμωμένος είσαι για φέτος? Με αφορμή και όλα αυτά που θυμηθήκαμε από πέρσι και πρόπερσι. Ναι, και από πέρσι και από φέτος. Δηλαδή, γιατί και φέτος ουσιαστικά που ξεκινήσαμε με τη σφαλιάρα, ξεκινήσαμε πάλι με αμφισβήτηση. Εντάξει. Το θέλουμε πολύ, ειδικά τα παιδιά που είμαστε, εγώ δηλαδή, ο Βασίλης ο Κελακόπουλος και ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης, ναι. είμαστε τρίτη-τέτοια χρονιά. Ναι. Ο Αθανασούλας ο Κακαρούδης είναι από πέρσι, ο Ρουτκάος ήταν πρόπερσι. Εντάξει. Το θέλουμε όλοι πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και την περσινή χρονιά, δηλαδή και που το φτάσαμε και λέγαμε δεν γίνεται τώρα να βγει ο Χολαργός και να μην βγούμε εμείς. Και μέχρι τέλος ότι το θέλαμε πολύ παρόλες της ιδιαιτερότητας της περσινής χρονιάς. Όχι, όλοι το θέλουμε πάρα πολύ και δουλεύουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καθημερινά. Έτσι ώστε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα πέρα από το θέμα, φυσικά την ουσία και η ομάδα να κερδίσει. Στο κάτι τελευταίο και να σε ευχαριστήσω. Το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι έχει αλλάξει πολύ η ομάδα στον τρόπο που παίζει, γιατί καταρχάς έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα, έτσι. Έχουμε μείνει 5, έχουν έρθει βέβαια βασικά... Ο Σόκ, ο Πολιτάρχου, ο Ρόνι... Ο Σόκ, ο Πολιτάρχου, ναι, ο Θανασούλας έμεινε που έχει πάλι και ο Κακαρούδης και τώρα με το Ρόνι ουσιαστικά στο 5, βέβαια και ο Τσουγκαράκης προχθές ήταν πάρα πολύ καλό. Μπήκε στα 15 λεπτά νομίζω έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός και μπορεί να δώσει πολλές... χρήσιμα λεπτά. Στον τρόπο παιχνιδιού, για παράδειγμα, είδα πολλά τρίποντα στο ψυχικό. Θέλω να πω, έχει αλλάξει κάτι στα συστήματα, στον τρόπο παιχνιδιού, ο κόσμος θέλει να παίξουμε λίγο ένα πιο γρήγορο μπάσκετ. Έχει αλλάξει. Καλώς, η ομάδα τα τελευταία χρόνια με το Γιάννη τον Καγκαλώδη είχε μάθει να παίζει αυτό το μπάσκετ. Ναι. Να έχει ο Γιάννης την μπάλα στα χέρια του, να παίζει τα pick and roll. Θυμόμαστε όλοι τι έκανε την πρώτη χρονιά και τι χρονιά είχε κάνει, ο οποίος ήταν φανταστική. Και πέρυσι που δεν τράβηξε, εντάξει. Η ομάδα είχε μάθει να παίζει έτσι. Φέτος προσπαθεί να παίζει λίγο πιο γρήγορα η ομάδα. Εντάξει, τα πολλά τα τρίποτα που λες, το ψυχικό, άμα δεις, έστω άμα πάρεις να δεις το πρώτο ημίχρονο, ήταν 5 άτομα μέσα στο ζωγραφιστό. Ναι. Και ήταν, τα περισσότερα ήταν ελεύθερα. Δηλαδή μας προκαλούσε. Σου έλεγε ο ίδιος σούταρε, ναι. Έτσι, ναι. Και δηλαδή αυτό που λέει, μπορεί να ξεκινήσαμε κάποια άστοχα, σφίξαμε μετά την άμυνα και μετά πάλι δηλαδή μπήκαν 1-2 και ξεφύγαμε. Και αυτή η ομάδα έχει γενικά και αρκετούς καλούς σουτέρ. Αλλά αυτή η ομάδα μπορεί να χτυπήσει και από το τρίποντο και μέσα στο κοντά στο καλάθι. Δεν ουσιαστικά άλλαξε. Έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα και προσπαθούμε να παίξουμε ένα πιο γρήγορο μπάσκετ. Εντάξει, άλλαξε.
Ό,τι και να, το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει. Το αποτέλεσμα, μπράβο. Μπράβο. Μου το πήρες από το στόμα. Το αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση για σήμερα. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας. Και φυσικά με τη νίκη το Σάββατο. Εκεί θα είμαστε όλοι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πολύ ωραία κουβέντα με έναν αθλητή που μου έρχεται να πω ξέρει να μιλάει. Θα μου πεις οι άλλοι δεν ξέρουν να μιλάνε. Εντάξει, okay, που μιλάει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ. Είδατε, ήταν ουσιαστικά μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εκτός αέρα αυτήν, παρά συνέντευξη. Και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης μας βοήθησε με την εμπειρία του, με αυτά που βλέπει κάθε μέρα στην ομάδα, με την καταγραφή των γεγονότων, θετικών και αρνητικών, γιατί υπήρξαν, όπως σωστά είπε, και σφαλιάρες, να αφουγκραστούμε καλύτερα, θεωρώ, πιστεύω, καλό μας έκανε αυτή η κουβέντα τον μπασκετικό Ηρακλή. Το μπάσκετ θα μας απασχολήσει και στις γυναίκες, όπως σας έχουμε πει, όπως έχουμε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι γυναίκες που έχουν ενισχυθεί, η γυναική ομάδα με τρεις, τώρα, Αμερικάνες, Αμερικανίδες, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, εγώ και τα δύο τα λέω. Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι το σωστό? Αμερικανές, ούτε Αμερικάνες, ούτε Αμερικανίδες, εντάξει. Οι τρεις αθλήτες από τις ΗΠΑ που πρόσφατα ανακοινώθηκαν, κρατάω για αύριο να ακούσουμε και ένα ηχητικό από την χθεσινή νομίζω εκπομπή τον κόσμο το σπορτ της ΕΡΤΡΙΑ, κάπου 2-2,5 λεπτά είναι, με τις συνεντεύξεις των τριών και του προπονητή και του Φώτη Θεού, που φυσικά το γυναικείο μπάσκετ ανήκει στον γυμναστικό σύλλογο. Τούτη την ώρα, μια και λέω γυμναστικό σύλλογο, στα γραφεία του Ηρακλή στο Κατσάνιο πραγματοποιείται η σημαντικότατη γενική συνέλευση και εκλογές. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα, ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Στην αυριανή εκπομπή θα ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο όσον αφορά το ιδρυτικό σωματείο. Και θα δούμε ποιο θα είναι το ΔΣ, οι αρμοδιότητες που θα μοιραστούν στον καθένα ξεχωριστά, οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Θυμίζω έτσι εντάχει τα θέματα που είναι, επαναλαμβάνω, λογικά δεν έχει τελειώσει ακόμα, στο Κατσάνιο, στις 6 ήταν η ώρα έναρξης, η έκθεση εξελικτικής επιτροπής, η έγκριση οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού για το διάστημα 20-17 ως 30 Σεπτεμβρίου 2018, ενημέρωση για την οργάνωση, δομή και τις προοπτικές του σωματείου, εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και εξελικτικής επιτροπής. Όλα αυτά για την σημερινή ημέρα, παραλαμβάνω, περιμένουμε τα αποτελέσματα και αύριο θα τα μεταφέρουμε κανονικά στην εκπομπή. Για το βόλεϊ να προσθέσω ότι σήμερα ανακοινώθηκε φιλικό παιχνίδι για το Σάββατο. Τα λέγαμε χθες αναμενόμενο, το συζητούσαμε με τον Σωτήριο εδώ στην Όρια Μπλε. Σήμερα έγινε πράξη το να κλείσει ο Ηρακλής φιλικό για το Σάββατο στις 6. Στη Μίκρα με την Κομωτινή, ομάδα που πρόσφατα κέρδισε 3-1 για το League Cup. Το θετικό είναι ότι έχει επιστρέψει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς στις προπονήσεις ο Δημήτρης Μούχλιας μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω για την ελπίδα μας, όποιος θέλει αύριο να είναι κοντά της,
πριν μεταφερθεί στο από πάνω πέταλο, σε αυτό που είναι πιο ψηλά. Αύριο στις 12:15 η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του κυρίου Θέρμης. Όποιος θέλει μπορεί να είναι εκεί. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μπαλόμπα που ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση σε μια δύσκολη μέρα. Για ακόμη μια φορά, καλό παράδεισο στην ελπίδα και καλή δύναμη στους δικούς τους ανθρώπους και καλή δύναμη σε όλη την οικογένεια του Ηράκλη που σήμερα σοκαρίστηκε με αυτήν την είδηση της συγκεκριμένης απώλειας. Πρώτα Θεός, αύριο, την ώρα για μπλε, 7 με 8. Να είστε καλά.